τα οποία μας έχετε θέσει, θα μας βοηθήσει η αρμόδια υπουργός, κυρία Ζήτα Εμιλιανίδου. Την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Υπάρχει καταρχάς η ερώτηση από πότε θα επανέλθει το επίδομα, ποιοι το δικαιούνται και βεβαίως ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί. Να πω ότι το επίδομα μάνας, το οποίο είχε καταργηθεί το Δεκέμβριο του 2012, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επανέρχεται σταδιακά. Εκείνοι που το δικαιούνται είναι οι πολύτεκνες μάνες με τουλάχιστον 4 παιδιά, των οποίων το πιο νεαρό τέκνο δεν θα δικαιούται πλέον επίδομα τέκνου. Δηλαδή αντικαθίσταται το επίδομα, όταν τελειώσει το επίδομα τέκνου αρχίζει το επίδομα μάνας. Αυτό το επίδομα ουσιαστικά έχει εισοδηματικά κριτήρια και είναι τα εισοδηματικά κριτήρια που σήμερα ισχύουν για το επίδομα τέκνου. Δηλαδή το τιμητικό επίδομα μάνας θα παρέχεται με εισοδηματικά κριτήρια μέχρι και τις 49.000 ευρώ. Όμως θα υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις στα ποσά και στους δικαιούχους. Να πούμε ότι δικαιούχοι θα είναι όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι που είναι πολύτεκνοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι με βάση το σχέδιο χαμηλοσυνταξιούχων είναι εκείνοι που έχουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 15.486 ευρώ. Θα είναι δικαιούχοι και αυτοί θα έχουν έναν ετήσιον επίδομα ύψους 300 ευρώ. Επίσης, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα, ή 19.500 ή 39.000 ή 49.000, θα υπάρχει και ανάλογο ποσό. Το πότε θα καταβληθεί αυτό το ποσό, για όσους έχουμε τα στοιχεία σήμερα, θα ελπίζουμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε για περίπου 9-10.000 πολύτεκνες μάνες. Για όσους δεν έχουμε τα στοιχεία αυτά τα εισοδηματικά, θα πρέπει να υποβληθεί μία αίτηση για να μπορέσουμε να ελέξουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Άρα στο σύνολο, τι κονδύλι θα διατεθεί η κυρία Εμιλιανίδου για το επίδομα αυτό? Και για το επίδομα αυτό και για το επίδομα τέκνου υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να σας πω επακριβώς αν θα είναι 5-6 εκατομμύρια ή 5,5, γιατί εξαρτάται και από τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν, αλλά και από τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων. Το επίδομα επανέρχεται, κυρία Εμιλιανίδου, επειδή το επιτρέπουν τα οικονομικά του κράτους? Ήταν κάτι το οποίο είχε να αναφερθεί από το 2013. Ναι. Αυτό το επίδομα καταργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Ο πρόεδρος έχει αναφέρει ότι όταν τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά δεδομένα μας το επιτρέπουν, θα στηρίξουμε τους πολίτες, και αυτή τη στιγμή ακριβώς στηρίζεται η πολύτεκνη μάνα που οφείλουμε τη μέγιστη τιμή. Μπορούν κάπου οι πολίτες να επικοινωνούν, κυρία Εμιλιανίδου, για περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των στοιχείων τους, για το πότε θα καταβληθεί? Δώσατε ένα χρονοδιάγραμμα. Είπατε για τα στοιχεία που έχετε μέχρι το τέλος του Αυγούστου, ευελπιστείτε να το δώσετε. Είπα σε και τις πολίτεκνες μάνες που είναι χαμηλοσυνταξιούχες και έχουμε τα στοιχεία, ήδη αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο, μέχρι να κυκλοφορήσουν οι αιτήσεις, θα μπορούν και στην οργάνωση πολυτέκνων, που είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα και έγινε εκτενής κοινωνικός διάλογος, μπορούν να βρουν περαιτέρω λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω σε αυτό το στάδιο είναι καλύτερα να περιμένουμε και τις αιτήσεις, όταν θα κυκλοφορήσουν θα μπορούν να βρουν όλα τα στοιχεία στις αιτήσεις. Περίπου πότε το βλέπετε να κυκλοφορούν οι αιτήσεις, είπαμε?
Ελπίζω ότι τον ερχόμενο μήνα θα μπορέσουμε για να κυκλοφορήσουν οι αιτήσεις για εκείνους που δεν έχουν, που δεν έχουμε τα στοιχεία Μάλιστα. τους και η καταβολή του επιδόματος να γίνει γύρω στα Χριστούγεννα. Διότι αντιλαμβάνεστε πρέπει να ελέγξουμε εισοδηματικά κριτήρια κλπ. Και θα είναι οι δικαιούχοι είναι πέραν των 15.000 οικογενειών. Μάλιστα. Άρα αναμένουμε να κυκλοφορήσουν οι αιτήσεις. Και εδώ θα είμαστε ξανά, κυρία Εμιλιανίδου, για να ενημερώσουμε τις ενδιαφερόμενες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.